τη χάρη του Χριστού από τη σελίδα 912. Σελίδα 912 κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, θήτα κεφάλαιο, 9 κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 912, θήτα κεφάλαιο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, 9 εδάφιο, 9 κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Και ενώ αυτός προσήφιε το κατά μόνας, ήσαν μεταυτού οι μαθητέ και ρώτησαν αυτούς λέγον, τι να με λέγουσιν οι όχλοι ότι είμαι? Οι δε αποκριθέντες είπων, Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, άλλοι δε ότι ανέστη της των αρχαίων προφητών. Είπε δε προς αυτούς, σύνς δε τι να με λέγετε ότι είμαι? Και αποκριθείς ο Πέτρος είπε, τον Χριστόν του Θεού. Ο δε προσέταξεν αυτούς φόδρα και παρήγγειλε να μην είπω συνισμηδένα τούτο, είπων ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Έλεγε δε προς πάντας, εάν της θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτόν του και ας σηκώσει το σταυρό αυτού καθημέραν και ας με ακολουθεί. Διότι ως της θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της απολέσει την ζωή αυτού, είναι και νεμού, ούτως θέλει σώσει αυτήν. Επειδή τι ωφελείται ο άνθρωπος αν κερδίσει τον κόσμο όλων, εαυτόν δε απολέσει ή ζημιωθεί? Διότι ως της επεσχυνθεί δι' εμέ και τους λόγους μου, δια τούτον ο Υιός του ανθρώπου θέλει επεσχυνθεί όταν έλθει εν τη δόξη αυτού και του Πατρός και των Αγίων Αγγέλων. Λέγω δε προς εσάς αληθώς, είναι την έστων εδώ εισταμένων, ήτινες δε θέλουν συγγευθεί θάνατον, έως σου είδωση την Βασιλείαν του Θεού. Μετά δε τους λόγους τούτους, παρήλθον έως 8 ημέρε και παραλαβών των Πέτρων και Ιωάννην και Ιάκωβων, ανέβη στο όρος δια να προσευχηθεί. Και ενώ προσήφιετο, ηλιώθη η όψη του προσώπου αυτού και τα ημάτια αυτά έγιναν λευκά, εξαστράπτοντα. Και ειδού άνδρες δύο συνελάλλουν με ταυτόν, ήταν εσείς σαν Μωυσής και Ηλίας. Ήτινες φανέντες εν δόξη, έλεγον τον θάνατο αυτού τον οποίον έμελε να εκπληρώσει εν Ιερουσαλήμ. Ο δε Πέτρος και οι μεταυτού ήσαν βεβαρημένοι υπό του ύπλου και όταν εξύπνησαν είδαν τη δόξαν αυτού και τους δύο άνδρες τους συσταμένους μεταυτού. Και ενώ αυτοί εχωρίζονται από αυτού, είπε ο Πέτρος προς τον Ιησούν επιστάτα, καλόν είναι να είμεθα εδώ και ας κάνουμε τρεις σκηνάς, μία δι' εσέ και δια τον Μωυσήν μίαν και μίαν δια τον Ηλίαν, μη εξεύρων τη λέγει. Ενώ δε αυτός έλεγε ταύτα, ήλθε νεφέλη και επεσκίασεν αυτούς και εφοβήθησαν ότε εισήλθον εις την νεφέλην και έγινε φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούετε. Και αφού έγινε η φωνή, ευρέθη ο Ιησούς μόνος και αυτοί αισιώπησαν και προσουδένα είπων εν εκείνες τες ημέρες ουδέν εξώσον είδων αμήν. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, συνελήφθη εκ Πνεύματος Αγίου στη Μαρία την Παρθένο και εγεννήθη, ο Λόγος του Θεού ενσαρκώθηκε, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή και εγεννήθη ως Ιησούς ο Ναζωραίος, περιεπάτησε μεταξύ των ανθρώπων πλήρης χάριτος και αληθείας, και η χάρις του Θεού, η σωτήριος, που εφανερώθης πάντα στους ανθρώπους, διδάσκουσα τους ανθρώπους να αρνηθούνε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζούνε μέσα στη γενεά αυτή την πονηρά και τη διεστραμμένη, δικαίως
ευσεβώς Αγίος, προσμένοντες την έλευση του Ιησού Χριστού. Η χάρις λοιπόν του Θεού που εφανερώθης πάντα στους ανθρώπους, η οποία όμως διδάσκει εμάς που εκλέξαμε το όρος το Άγιον και απορρίψαμε το όρος το υψηλών και τεμετέωρων των ανθρώπων και εκλέξαμε Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, και σήμερα στρέψαμε την καρδιά μας με ελπίδα στον Χριστό και μόνο στον Χριστό, η χάρις του Θεού που έγινε διά του Ιησού Χριστού και φανερώθης πάντα στους ανθρώπους και μας διδάσκει, αυτή η χάρις, καθώς είναι γεγραμμένο «κατά χάριν είστε σε σωσμένοι διά της πίστεως και τούτο Θεού το δώρον», η χάρις αυτή, με τη χάρη αυτή ο Θεός μας έσωσε και έγραψε τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής και είναι έτοιμος κάθε έναν που θα επικαλεστεί το όνομα του Χριστού να τον ονομάσει Υιό Θεού και να μπει πλέον στην οικογένεια του Θεού, στο όρος το Άγιο, όπως μάλιστα λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εφεσίους, συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού να γίνετε, επικοθωμηθέντες επί το θεμέλιον μόνο των Αποστόλων και Προφητών, καθώς ακρογωνιαίος λίθος είναι ο Ιησούς Χριστός, μέσα στον οποίον όλη η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναόν Άγιον εν Κυρίω. Και συναρμολογουμένη σημαίνει αποτελείται από πολλά υλικά κάτι, μία μηχανή αποτελείται από πολλά υλικά τη συναρμολογής και έχει μία αποστολή να κάνει αυτό για το οποίο φτιάχτηκε, έτσι είναι και η Εκκλησία του Θεού. Συναρμολογείται από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, ώστε να αποτελέσει ναόν Άγιον εν Κυρίω, γιατί η Εκκλησία του Θεού είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Την Εκκλησία αυτή τη δημιούργησε ο Ιησούς Χριστός, όμως στα 3,5 χρόνια που περπάτησε στη γη, τα πρώτα χρόνια, το 1 χρόνο, 1,5, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, κάνοντας θαυμάσια και μεγαλεία, ταΐζοντας 5.000 ανθρώπους με 5 ψωμιά και 2, παραδείγματος χάρη, ψαράκια, ταΐζοντας στη συνέχεια 4.000 ανθρώπους με 7 ψωμιά και 2 ψαράκια, λέγοντας λόγο ηρέμησε την φουρτούνα μέσα στην οποία ήταν ο Ιησούς και οι μαθητές του, οι ψαράδες, έκαμνε πολλά θαύματα, ανέστησε την κόρη του Ιάιρου, θεράπευσε την αιμορροούσα μόνο με το άγγιγμα του ιματίου του, και ήλθε η στιγμή να αποκαλύψει τον εαυτό του στους ανθρώπους, να τους αποκαλύψει αυτός που κάνει αυτά ποιος είναι. Γι' αυτό ενώ προσευχότανε κατά μόνας και ήλθαν και οι μαθητές του δίπλα του, τους έκανε μία απλή αλλά ουσιαστικότατη ερώτηση: τι με λένε οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου? Τι με λένε? Και η απάντηση ήταν ότι είσαι ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, κάποιος εκ των αρχαίων προφητών που ανιστήθη. Το ερώτημα όμως είναι, εσείς, απευθυνόμενος στους μαθητάς που εγκατέλειψαν τα πάντα και τον ακολουθήσανε, που δέχθηκαν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, η ερώτηση είναι, εσείς τι λέτε ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου? Και ο Απόστολος Πέτρος, χωρίς δισταγμό, απαντά: εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Σόντος. Εσύ είσαι ο κεχρισμένος του Θεού, ο Μεσσίας, ο απεσταλμένος,
ενσαρκωμένος λόγος του Θεού, ο Θεός που εφανερώθη εν σαρκή για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός εξήγησε, αυτό δεν το κατάλαβες μόνος σου, ούτε στο αποκάλυψε άνθρωπος. Αυτό είναι αποκάλυψης του Πατέρα μου. Ο Θεός το αποκάλυψε. Και εγώ πάνω σε αυτή την ομολογία σου σε ονομάζω Πέτρα, Πέτρο, και πάνω σε αυτή την ομολογία σου που είναι ο θεμέλιος λίθος, εγώ θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Δηλαδή το περπάτημα του Ιησού είναι ένα ανέβασμα στα μάτια των μαθητών και των ανθρώπων για να φανερωθεί μέσα από αυτόν η δύναμη, η χάρις και η δόξα του Θεού. Και όταν ανέβηκε στην κορφή του δικού του όρους μαζί με τους μαθητάς του, τότε τους έδειξε τη συνέχεια. Και η συνέχεια ποια είναι? Δεν είναι θαύματα, είναι σταύρωση, είναι θυσία, είναι θάνατος. Γι' αυτό και όταν ανέβηκαν στην κορφή του όρους του Αγίου, αναγνωρίζοντας ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο αληθινός Θεός, ο άνθρωπος Ιησούς 30 χρονών, 32, είναι ο αληθινός Θεός, είναι ο ενσαρκωμένος λόγος του Θεού, είναι ο γεννημένος εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου, τότε τους είπε, τώρα πάμε στα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του Θεού, ο Χριστός τον οποίον λέτε, θα πάθει πολλά από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων, θα θανατωθεί πάνω στο σταυρό θάνατο επί κατάρα του, αλλά την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Τους έδειξε δηλαδή αυτό το οποίο δείχνει ο Θεός και σε μας σήμερα. Αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, δεν θέλω να εξεύρω τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Γιατί ο θάνατος του Χριστού νίκησε το θάνατο των ανθρώπων και δια του θανάτου του Ιησού Χριστού λάβαμε εμείς ζωή αιώνιον. Και όποιος πιστεύει ότι πάνω στο σταυρό του Γολγοθά πέθανε ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς που δεν έπαψε ποτέ να είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, και ότι το αίμα του Ιησού που χύθηκε είναι αυτό που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, και όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, του εσταυρωμένου, θα σωθεί. Αλλά αυτή είναι η πορεία. Ο Απόστολος Πέτρος ταράχτηκε. Λέει, Κύριε, λυπήσου τον εαυτό σου. Τι λες τώρα για σταύρωση, για θάνατο? Δεν πήγε στην Ανάσταση. Τι είναι αυτά που λες? Και ο Κύριος μας τον μάλωσε, όπως μαλώνει τον κάθε έναν από μας που έχει αυτή τη σχέση, με μεγάλη αυστηρότητα. Ήπαγε ο πίσω μου σατανά. Γιατί? Γιατί δεν φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Και όταν ο χριστιανός, ο μαθητής του Χριστού, φρονεί τα ανθρώπινα ανεβαίνοντας στο όρο, στο υψηλό και το εμετέωρο, οδηγείται χωρίς να το καταλαβαίνει από το διάβολο και σατανά, που είναι εχθρός του Θεού, ενάντιος του Θεού, εχθρός του ανθρώπου, και είναι απαρχής ανθρωποκτόνος. Είναι η επιλογή που είπαμε απ' αρχής. Ή θα φρονείς το τα του Θεού και θα ανέβεις στο όρο, στο Άγιο της μεταμορφώσεως, ή θα φρονείς τα των ανθρώπων και θα ανέβεις στο όρο, στο υψηλόν και το μετέωρον, και κάθε μία από αυτές τις επιλογές έχει τις συνέπειες και την καρποφορία. Στο όρο, στο υψηλόν, ό,τι και να κάνεις καλό είναι άχρηστο. Ό,τι σκέψη και να κάνεις είναι ματαία.
Ό,τι αποφάσεις και να πάρεις δεν σε ωφελούνε. Στο όρος το Άγιο. Και τίποτα να μην κάνεις, ο Θεός ευλογών θα σε ευλογεί και πληθύνων θα πληθύνει το έργο σου. Είναι θέμα επιλογής. Ο Πέτρος ταράχθηκε και λέει όχι. Όρος ψηλών και μετέωρων. Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, γιατί δεν φρονιστά του Θεού αλλά φρονιστά των ανθρώπων. Σήμερα αδερφοί αγαπητοί, να απορρίψουμε το φρόνημα των ανθρώπων και να εκλέξουμε το φρόνημα του Χριστού. Είναι συγκεκριμένο το φρόνημα του Χριστού. Εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν θεώρησε ότι του άρπαξε ο Πατέρας τη δόξα και το μεγαλείο της θεότητος, καθώς τον απέστειλε λέγοντας ποιος θα υπάγει δι' ημάς για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αντιθέτως ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού, απάντησε «Ιδού εγώ Θεέ με χαρά θα πάω να κάνω το θέλημά σου». Και ποιο είναι το θέλημά σου? Να πεθάνει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να γίνει επικατάρατος, να τον ονειδήσουν, να τον φτύσουν, να τον τριχωματίσουν, να τον μαστιγώσουν, να τον ραβδίσουν, να τον θανατώσουν, να τον θάψουν, αλλά την τρίτη μέρα ο Πατέρας να τον αναστήσει και να τον καθίσει στα δεξιά του και να του δώσει το υπερπάν όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει παν γόνι επιγείων, επουρανίων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι αυτός είναι ο Κύριος. Και στη συνέχεια ο Κύριος μας δείχνει την οδόν προς το Άγιον Όρος. Εάν κάποιος θέλει να έρθει πίσω μου, πρώτον πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, να πάψει να λέει ξέρεις ποιος είμαι εγώ, να πάψει να αγωνίζεται για την προβολή του, για την επιτυχία του, για τη δόξα του, αλλά να εμπιστευτεί το Χριστό που θα τον οδηγήσει στην ευλογία του, στην ευωδός εύνοιά του και στη δόξα του Θεού. Πρέπει να απαρνηθείς τον εαυτό σου. Δεν θα κάνεις πια ό,τι θέλεις εσύ, θα κάνεις ό,τι θέλει ο Θεός. Δεν θα κάνεις ό,τι σ' αρέσει, θα κάνεις ό,τι αρέσει στο Θεό. Δεν θα κάνεις ό,τι νομίζεις, θα κάνεις ό,τι νομίζει ο Θεός. Γιατί? Γιατί ο Θεός λέει μέσα από το λόγο του «Οι βουλές μου, οι θεϊκές, για σένα δεν είναι βουλές σου». Λάθος κάνεις. Οι επιλογές οι ανθρώπινες που φρονούν τα των ανθρώπων είναι λανθασμένες. Βλέπει κάποιος μια ωραία γυναίκα, λέει «Θα την παντρευτώ αυτή». Και σε λίγες μέρες χωρίζει. Δυστυχία. Και αν έχουν και παιδιά, ας τα να πάνε. Αυτή τη δουλειά θα κάνω, και αποτυχάνει. Εκεί θα πάω να λατρέψω το Θεό και απομακρύνεται από το Θεό. Η επιτυχία, η εύνοια και η ευλογία είναι μόνο στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή τι θα κάνω? Υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει ποτέ λάθος? Βέβαια. Μα υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει ποτέ λάθος? Βέβαια. Γιατί ο άνθρωπος αποφασίζει και εκλέγει με βάση το τι του αρέσει, το τι θέλει και τι νομίζει. Όταν λοιπόν εσύ παίρνεις απόφαση και λες αυτό μου αρέσει, πριν ολοκληρώσεις την απόφασή σου, εάν πιστεύεις στο Λόγο του Θεού, πήγαινε στον Χριστό και πες του Χριστέ μου, εμένα αυτό μου αρέσει. Εσένα τι σ' αρέσει? Και ενώ έχεις αποφασίσει αυτό εδώ, το οποίο είναι ωραίο στα μάτια σου, θα έρθει ο Θεός σε λίγο και θα σου δείξει αυτό που είναι τόσο πολύ καλύτερο, ωραιότερο, μορφότερο και πιο καρποφόρο. Και θα πεις πως δεν το βλέπα τόσο καιρό. Δεν το βλέπες γιατί χρειαζόσουν τα μάτια του Χριστού. Πως δεν το καταλάβαινα τόσο καιρό? Χρειαζόσουν το πνεύμα του Χριστού. Το ίδιο και μ' αρέσει, θέλω. Εγώ θέλω αυτό. Θέλετο. Αλλά πήγαινε στο Χριστό πρώτα και πες του Χριστέ μου, εγώ θέλω αυτό, εσύ τι θέλεις? Να δεις σε λίγο τι θα σου φέρει μπροστά, που
πραγματικά το θέλει αυτός και θα σ' αρέσει και θα το θέλεις τόσο πολύ, γιατί δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό που αρέσει στο Θεό και θέλει ο Θεός για σένα. Και τέλος, τι νομίζεις, αυτό νομίζω ότι είναι καλό, το μετράω, το λογαριάζω, το υπολογίζω, αυτό πρέπει να κάνω. Πριν το κάνεις, πήγαινε στο Χριστό. Τι σημαίνει πήγαινε στο Χριστό? Μπες με στο δωμάτιό σου, γονάτισε, ζήτησε το αίμα του Χριστού να σε πλύνει, να σε αγιάσει και πες του: Κύριε, εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνω. Εσύ τι νομίζεις? Και θα έρθει ο Θεός να σε φωτίσει, να σε οδηγήσει σε αυτό που αυτός νομίζει. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που στη ζωή του εκλέγει αυτό που αρέσει το Θεό για αυτόν τον ίδιο, αυτό που αρέσει, που θέλει ο Θεός για αυτόν, και αυτό που νομίζει και εκλέγει ο Θεός για αυτόν, πόσο ευλογημένος θα είναι και λάθη δεν θα υπάρχουν στη ζωή του. Γιατί διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο, διδάσκεται από τον Ιησού Χριστό και οδηγείται από την αγάπη του Θεού Πατρός. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Γι' αυτό μη σκέφτεσαι, συνεχίζει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, να κερδίσεις τον κόσμο όλο. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μην ζημιωθείς την ψυχή σου, να μην ζημιωθείς τη ζωή σου. Γιατί μπορεί να κερδίσεις, παράδειγμα λέω, μια μεγάλη πρίκα, επειδή παντρεύτηκες αυτήν που είναι και όμορφη και πλούσια, και να είσαι δυστυχισμένος και απελπισμένος. Μικρό παράδειγμα, ασήμαντο παράδειγμα. Όταν όμως οδηγείσαι και διοικείσαι από το Θεό, θα εκλέγεις το τέλειο που μόνο ο Θεός το έχει ετοιμασμένο για σένα και μόνο ο Θεός θα στο χαρίσει. Μόνο αυτός μπορεί. Γι' αυτό, εάν θέλεις να ακολουθήσεις τον Χριστό, πρέπει να παρνηθείς την αρέσκειά σου, το θέλημά σου, τη γνώμη σου, τον εαυτό σου. Στη συνέχεια, να πάρεις το σταυρό σου. Ποιος είναι ο σταυρός? Ο νηδισμός του ονόματος του Χριστού. Μα στον 21ο αιώνα και πιστεύεις στον Χριστό, ακόμη περισσότερο πιστεύω στον Χριστό στον 21ο αιώνα, γιατί έρχεται ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία Του. Να πάρεις το σταυρό σου. Όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, λέει ο Χριστός, αυτόν εγώ θα ομολογήσω ενώπιον του Πατρός μου και των Αγίων Αγγέλων. Όποιος με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων, αυτόν και εγώ θα τον αρνηθώ εκείνη την ημέρα ενώπιον του Πατρός μου και των Αγίων Αγγέλων. Και αφού τα κατάλαβαν οι μαθητές, τους λέει: τώρα μην πείτε σε κανέναν τίποτα εσείς. Τώρα περπατάμε, προχωράμε το δρόμο που ο Πατέρας μου έχει ορίσει για μένα, και όπως εμέ απέστειλε ο Πατέρας μου, έτσι και εγώ θα αποστείλω εσάς. Τώρα πρέπει να με ακολουθείτε για να πάω εκεί που μου στέλνει ο Πατέρας μου. Σε λίγο θα σας στέλνω και εγώ θα σας ακολουθώ, καθώς θα είμαι πάντοτε μαζί σας, βοηθός σας, Κύριός σας και Θεός σας. Και έτσι έγινε. Και αφού τα κατάλαβαν οι μαθητές, τότε τους λέει: ελάτε τώρα να σας δείξω κάτι που δεν το έχετε ξαναδεί. Και τους ανέβασε πάνω στο όρος το Άγιον. Και μάλιστα όχι όλους, τους τρεις, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και αφού ανέβησαν στο όρος το Άγιο, το όρος της μεταμορφώσεως, εκεί λέει η Γραφή: η όψη του προσώπου αυτού ηλιώθη και τα ημάτια αυτού έγιναν λευκά εξαστράπτοντα. Τους απεκαλύφθη με το νέο σώμα της Αναστάσεως που θα λάβει την τρίτη μέρα μετά τη σταύρωσή του. Και μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του τη Δευτέρα λέει: διότι σας γνωστοποιήσαμε τη δύναμη και την παρουσία του Κυρίου μόνη σου Χριστού, γιατί δεν ακολουθήσαμε παραμύθια, αλλά
τόπτε γενόμενη της εκείνου μεγαλειότητος πάνω στο όρος της μεταμόρφωσης, διότι έλαβε ο Ιησούς ο Ναζωραίος παραθεού πατρός τιμή και δόξα όταν ήλθε εις αυτόν τη αυτή φωνή υπό της μεγαλοπρεπής δόξης του Θεού, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός εις τον οποίον ευηρεστήθη. Και ενώ είδαν λοιπόν τον Ιησού μεταμορφωμένο, πράγμα το οποίο κάνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού και σε τον κάθε έναν από μας, μεταμορφώνει τη ζωή μας, μας βγάζει από το σκοτάδι και μας φέρνει στο φως, μας βγάζει από το ψέμα και μας φέρνει στην αλήθεια, από την κατάρα και μας φέρνει στην ευλογία. Όταν τον είδαν μεταμορφωμένο, τότε δίπλα του βρέθηκαν οι δύο ανεστημένοι, ο Ηλίας το πρότυπο της αρπαγής της Εκκλησίας και ο Μωυσής το πρότυπο της επισύναξης των Αγίων από τους Αγγέλους, να συνομιλούν μεταξύ τους και άκουγαν να λένε στον Ιησούν περί της εξόδου αυτού, πως θα βγει από αυτή τη ζωή, και το μεταφράζει η γραφή περί του θανάτου αυτού. Ήταν τόσο όμορφη η παρουσία του Θεού. Είναι τόσο όμορφη η παρουσία του Θεού. Όταν μεταμορφώνει ο Θεός τη ζωή μας, όταν μεταμορφώνεται ο Χριστός τη ζωή μας, που χαμένος ο Πέτρος είπε, Κύριε, να κάνουμε μια σκηνή για σένα, μια σκηνή για τον Ηλία, μια σκηνή για τον Μωυσή, και να μείνουμε εμείς εδώ για όλη μας τη ζωή. Και δεν ήξερε τι έλεγε, αλλά ήταν τόσο ενθουσιασμένος, τέτοια αγαλίαση, τέτοια χαρά δεν είχε ξανανιώσει ο Πέτρος, και κανένας άνθρωπος δεν γνωρίζει μειολαμβάνων τι σημαίνει να έρθει η παρουσία του Θεού στη ζωή σου. Καθένας από μας, και εγώ θυμάμαι την ημέρα που με αναγέννησε ο Χριστός, την ημέρα που με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο ο Χριστός, σπάνιες ημέρες, αλλά και κάθε στιγμή που μπαίνω στην προσευχή μου με επισημότητα, με πίστη, και με επισκέφτεται ο Θεός. Τι όμορφη είναι η παρουσία του Θεού. Μεταμόρφωσε τη ζωή μου, την οικογένειά μου. Είμαστε διαλυμένη οικογένεια και την έκανε ευλογημένη οικογένεια. Δόξα να έχει το όνομα του Χριστού. Τα παιδιά μας ήταν πέρα δόθε και τα έκανε ευλογημένα παιδιά του Θεού. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Έχω δει οικογένειες και ανθρώπους να μπαίνουν στην παρουσία του Θεού και να τους μεταμορφώνει ο Θεός κατά πάντα. Καθώς είναι γεγραμμένο, ιδού τα αρχαία παήλθον, ιδού κάμνο νέα τα πάντα. Αλληλούια. Και τώρα μπορεί να κάνει. Σε όλους μας. Και σε εμάς που μας έχει μεταμορφώσει, να κάνει μεγαλεία ο Θεός. Πιο έντονη την παρουσία Του. Πιο φανερή τη δόξα Του. Γιατί είναι Θεός που δεν έχει όρια. Είναι ο αληθινός Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, Τριάδα ομοούσιος και αχώριστος. Και ενώ έκθαμβοι έβλεπαν και άκουγαν οι μαθητές, οι τρεις, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, έρχεται ένα σύννεφο πάνω, σκιάζει την παρουσία του Θεού και ακούνε τη φωνή του Παντοκράτορα. Ούτως είναι ο Υιός μου, ο μονογενής, στον οποίον ευαρεστήθην, αυτού ακούεται. Αυτό δεν το ξέχασαν ποτέ. Και την ημέρα που σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο ο Κύριος, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Την ημέρα που σε επισκέφθηκε και σε αναγέννησε, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Αλλά εκείνο που θα θυμόμαστε εις τους αιώνες των αιώνων είναι την ημέρα που θα έρθει να μας παραλάβει και θα μεταμορφωθεί το θνητό σε αθάνατο και το φθαρτό σε άφθαρτο. Για σκεφτείτε τι μέρα θα είναι αυτή, αδερφοί, που θα ακουστεί το κέλευσμα του Θεού, η φωνή του Αρχαγγέλου, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού.
και θα ακουστεί σάλπιγγα του Θεού και το σώμα σου το φθαρτό και το θνητό θα μεταμορφωθεί εν μια στιγμή εν ρηπή οφθαλμού σαν το σώμα του Χριστού που μεταμορφώθηκε στο όρος της μεταμορφώσεως και θα είσαι όμοιος με τον Χριστό που είναι στον ουρανό, καθώς λέει ο Απόστολος Ιωάννης, δεν εξεύρωμεν τι θέλωμεν είστε, εν εξεύρωμεν ότι τότε θα είμαι θα όμοιοι με Αυτόν. Αλληλούια. Καλά νέα έχει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο σημαίνει καλά νέα, αιώνια, ουράνια, ένδοξα. Καλά νέα έχει ο Χριστός. Καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός για τον κάθε έναν από μας. Καλά σχέδια έχει ο Θεός. Άστονε να τα πραγματοποιήσει. Ζήτησε του να τα πραγματοποιήσει. Ευλογημένος είναι ο άνθρωπος ο ελπίζων στον Κύριο και μόνο στον Κύριο, γιατί αυτός θα μοιάζει σαν δέντρο που είναι φυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Θα έρχεται το καύμα, αυτό θα ποτίζεται. Θα έρχεται η χειμωνιά, αυτό θα δροσίζεται. Πάντοτε το φύλωμά του θα θάλει. Όμορφος, ευλογημένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος στην παρουσία του Θεού και πάντοτε θα καρποφορεί καρπό πολύ και καλό εις δόξαν και έπαινον Θεού. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει σε άνθρωπο θέλει να αρέσει σε άνθρωπο, ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει στον εαυτό του, θέλει να αρέσει στον εαυτό του, θα είναι σαν την άγρια μυρτιά που είναι στο άνυδρο τόπο. Μόνος. Έχετε ακούσει τους ανθρώπους για που λένε μοναξιά, δεν υποφέρεται. Ο χριστιανός είναι μόνος, αλλά ο Χριστός είναι πάντοτε μαζί του. Ο άνθρωπος έξω είναι μόνος, αλλά παρά είναι μόνος, δεν είναι κανείς μαζί του. Για να μην πω ότι τον περιτριγυρίζουν και διάφορα άλλα πνεύματα, ο Θεός να φυλάει. Αδελφοί αγαπητοί, σήμερα είναι καιρός ευπρόσθετος, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα να ακούς τη φωνή του Θεού, μετανόησε, εξήτησε τον Κύριο και θα αλλάξει τη ζωή σου, θα αλλάξει τα πάντα, τα πάντα θα τα κάνει νέα. Εις δόξαν το ονοματός του του Αγίου. Και όσοι λέει ο λόγος του Θεού εδέχθησαν τον Ιησού Χριστόν, σ' αυτούς ο Θεός έδωκε εξουσία να γίνω η τέκνα Θεού. Εξουσία. Και είναι μεγάλη εξουσία να είσαι τέκνο Θεού. Και αυτή την εξουσία μόνο εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να την καταλάβουμε. Στο σπίτι μου ο γιος μου είχε εξουσία. Είχε κλειδί, έμπαινε, είχε δωμάτιο, είχε κρεβάτι, είχε γραφείο. Πήγαινε μόνος του, καθόταν εκεί. Δεν χρειαζόταν να χτυπήσει την πόρτα να του ανοίξω. Το δικό σου παιδί στο δικό μου σπίτι δεν έχει καμία εξουσία. Πρέπει να μου τηλεφωνήσει, να τον υποδεχτώ αν θέλω. Σκέψου τώρα, πατέρας, γήινος, ορφανός, χωρίς πατέρα, μεγάλη διαφορά. Αλλά και πατέρας ουράνιος και ορφανός χωρίς πατέρα ουράνιο. Ασύλληπτη διαφορά. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, να επικαλεστούμε όλοι μας σήμερα τον Ιησού Χριστό, για να μας σώσει ο Κύριος και να μας ευλογήσει. Αμήν.